Να πάμε στο Βενεράτο ή ακόμα πάμε στο Βενεράτο. Και καλημερίζω τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Βαγγέλη Μαραγκάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Σήμερα είναι μια μέρα. Σακρατές. Καλά να είστε. Σήμερα είναι μια μέρα που έχει αρκετά θέματα και αρκετές συζητήσεις, κύριε Μαραγκάκη. Εσείς πάτε στο Βενεράτο σε ένα φεστιβάλ. Σε ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά φαίνεται ότι θα τραβήξει για άλλη μια φορά πάρα πολύ κόσμο. Παρασκευή 14, Σάββατο 15, Κυριακή 16 του μήνα. Για πείτε μας τι διοργανώνετε. Ακριβώς, 14, 15 και 16 του μήνα κάνουμε το Φεστιβάλ Πολιτισμού. Έχουμε αρκετά πράγματα που θα πραγματοποιηθούν που αφορούν τον πολιτισμό μας, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της άλλης Ελλάδας. Χαιρόμαστε για αυτό το πράγμα. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Την πρώτη μέρα λοιπόν έχουμε μαγειρέματα στις 14 του μήνα από τις νοικοκυρές χωριού. Θα φτιάξουν παραδοσιακά κριτικά φαγητά. Εκτός από τις νοικοκυρές χωριού θα πάρει μέρος και ο Σύλλογος Μικρασιατών Αλάτσατα, ο οποίος θα μαγειρέψει και αυτός δικό του φαγητό παραδοσιακό. Αυτό είναι το πάντρεμα, κύριε Μαραγκάκη. Είναι το πάντρεμα της κριτικής και της μικρασιάτικης κουζίνας. Και της ποντιακής. Ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Οπότε ναι, παντρεύουμε τους πολιτισμούς μας. Πρέπει να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή. Υπάρχουν σε αρκετά μέρη της Ελλάδας υπάρχει αρκετά σημαντικός πολιτισμός, κουλτούρα, και πρέπει να τη μάθουμε, να μαθευτεί σε όλη την Ελλάδα. Να ξέρουμε τι συμβαίνει και σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Οπότε να μάθουν και τα παιδιά μας. Σε καθημερινή βάση οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα ξεκινούν τι ώρα, κύριε Μαραγκάκη? Έχουμε βάλει ώρα ενέργειας στις 2, τις 14, στις 16. Έχουμε βάλει 6 ώρα. 6 ώρα το απόγευμα. Το απόγευμα. Να έχει φύγει και πολύ ζέστη, να έχει πέσει ο ήλιος, ούτως ή άλλως οι πλατείες στο Βενεράτο είναι και γραφικές και πανέμορφες, για να μπορεί κάποιος να καθίσει και να γευτεί όλα αυτά τα οποία αναφέρεται. Να απολαύσει, θα πω εγώ. Θα απολαύσει θέα, γεύσεις, μουσική, χορούς. Από όλες τις περιοχές, και μικρασιάτικους και κριτικούς και ποντιακούς, γιατί για τις γεύσεις το πήγατε και στις τρεις κατευθύνσεις. Αυτό είναι την τρίτη μέρα. Να πούμε για τη δεύτερη μέρα, θα έχουμε μια γευσηγνωσία ίνου. Η μέρα αυτή θα αρχίσει από τις 4 η ώρα το απόγευμα, έχουμε βάλει. Θα ξεκινήσουμε από την Παλιανή, το μοναστήρι της Παλιανής, θα γίνει μια μικρή ξενάγηση. Ναι. Θα πάμε στα Μινωικά Πατητήρια και μετά θα πάμε στους Αμπελώνες του Βενεράτου, που είναι στη κοιλάδα των Ποταμιδών. Εκεί θα μιλήσει ο οινολόγος ο Γιάννης ο Χαρκούτσης, ο οποίος θα πει για τις ποικιλίες που έχουμε στην περιοχή και που βγαίνει το κρασί. Παλιές ποικιλίες και καινούριες, αλλά περισσότερο οι παλιές ποικιλίες. Η εκδήλωση η γευσηγνωσία θα αρχίσει 6 ώρα. Οπότε εκεί μπορούν να απολαύσουν μουσική, ίνο, κρασί από τα ινοποιεία της περιοχής και θέα. Είναι πολλά τα μινωικά πατητήρια στην περιοχή σας, γιατί αυτή την ώρα δεν έχω εικόνα. Σας λέω την αλήθεια. Ναι, τα μινωικά πατητήρια είναι σε δύο μέρη του χωριού. Τα περισσότερα πατητήρια είναι στην περιοχή της Μονής Παλιανής, δηλαδή 5 λεπτά, άντε 10 λεπτά από το μοναστήρι της Παλιανής. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό τη δεύτερη μέρα. Και πάμε στην τρίτη μέρα. Την τρίτη μέρα λοιπόν έχουμε τους χορούς από διάφορα μέρη της Ελλάδος και την Κρήτη μας, και είναι από Μακεδονία, Θράκη, Μικρά Ασία, Πόντος και Θράκη. Την είπατε.
Λοιπόν, εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται. Από ποιους? Γιατί νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πάνω σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια συνολική προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό γίνεται στην διοργάνωση με την περιφέρεια Κρήτης, με τον οργανισμό, τον αναπτυξιακό οργανισμό Ηράκλειο, του Δήμου Ηρακλείου, και το πολιτιστικό σύλλογο σε συνεργασία με την κοινότητα τη δικιά μας. Το βασικό από όλα, κύριε Μαραγκάκη, είναι ότι για όποιον θέλει να επισκεφθεί την περιοχή για να μπορέσει να απολαύσει, να γευτεί, να δει, να ακούσει, διότι ικανοποιεί πάρα πολλές αισθήσεις, είναι ελεύθερη για το κοινό. Και ναι, είπαμε ότι η μέρα, ώρα έναρξης είναι η Παρασκευή και στις 6 το απόγευμα, έτσι? Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε καλά, να γίνουν όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εμείς σας προσκαλούμε να έρθετε κι εσείς και σίγουρα θα περάσουμε καλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που στηρίζετε τέτοιες εκδηλώσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Και εσείς να είσαστε καλά. Καλημέρα σας, κύριε Μαραγκάκη. Καλημέρα σας, καλημέρα.